Η κάμερα του Open και η Ήρα Ορχάνη καταγράφουν τη στιγμή ελέγχων σε ύποπτα οχήματα που κινούνται στις πληγήσεις περιοχές. Ήδη οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη και σε δεκάδες προσαγωγές. Υπό το φόβο ενός πιάτσικου στα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, έχει δοθεί εντολή στους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή να ελέγχουν όσους φαίνονται πως είναι ύποπτοι και δεν έχουν λόγο να βρίσκονται στις γειτονιές της Βορειοανατολικής Αττικής. Από τη στιγμή που βλέπουν άδεια σπίτια, λογικό είναι να μπουν. Και εγώ στην Πεντέλη που μένω, που έχει καεί μπροστά το περίπτερο, χθες το βράδυ που ήμουν εκεί το αδειάζανε. Την ίδια στιγμή οι αυτοψίες των κλιμακίων για καταστροφές σε σπίτια συνεχίζονται. Είναι πάνω από 10, αλλά δεν μπορώ να σας πω άμα είναι καθολικές οι ζημιές ή όχι. Γιατί γι' αυτό το λόγο γίνονται οι καταγραφές. Αν είναι μόνο στον περιβάλλοντα χώρο ή έχουν προχωρήσει και μέσα στο χώρο της κατοικίας. Στο ισόγειο και δεύτερος όροφος δεν υπάρχει τίποτα ζημιά. Μόνο στον πρώτο. Αυτό που βλέπετε. Οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που διενεργούν ελέγχους έχουν προχωρήσει σε καταγραφή ήδη σε 8 δήμους. Οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρειο-Ανατολική Αττική επιστρέφουν στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι αντικρίζουν εικόνες απόλυτης καταστροφής, ενώ κάποιοι άλλοι αγωνιούν για το πώς θα είναι η ζωή από εδώ και πέρα. Αντικρίζουν τους κόπους αλλά και τις αναμνήσεις μιας ζωής να έχουν γίνει στάχτη. Έγινε προσπάθεια και από μένα και από συμπολίτες μου, αλλά δεν είχαμε νερό και ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς και οι συνθήκες που και να είχαμε δεν θα μπορούσαμε να κάναμε κάτι. Και η πυροσβεστική που προσπάθησε αργότερα δεν είχε αποτελέσματα. Αυτό ήταν το πατρικό σπίτι του κυρίου Γιάννη. Εδώ έζησε τα παιδικά του χρόνια. Την ημέρα της πυρκαγιάς βρισκόταν εδώ προκειμένου να περισσώσει ό,τι μπορούσε. Όμως η πυρηνή λέλαπα το μόνο που άφησε πίσω της ήταν καταστροφή. Μαζί με το σπίτι έσβησε και τις αναμνήσεις του. Στην Πεντέλη πολλοί είναι αυτοί που δεν πτωούνται. Ξεκινάνε από το μηδέν, αλλά όπως καταγγέλνουν εντελώς μόνοι τους. Αυτό δεν σας το ανοίγω γιατί είναι τιμόρο που θα πέσει. Εδώ καήκαν όλα τα πλαστικά. Όλα για πέταμα είναι αυτά. Εδώ είναι όλα για πέταμα. Να, μέσα έχουμε βάλει λάστιχα, έχουμε βάλει ο άνθρωπος που βάφει μέσα. Συγγενής κι αυτός, είναι γαμπρός του θείου. Μόνοι σας. Μόνοι μας, δεν υπάρχει. Είδες στον δρόμο άλλον άνθρωπο πουθενά. Μόνοι, ο καθένας κοιτάει μόνος του να κάνει ό,τι μπορεί. Οι τυχεροί που γλίτωσαν σαν από θαύμα τις περιουσίες τους αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Το ξημέρωμα τους βρήκε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ανάμεσα στα καμένα σπίτια στην οδό Περικλέου στην Πεντέλη υπάρχουν και εκείνα τα οποία κατάφεραν να σωθούν. Όπως βλέπετε στο σπίτι που βρίσκεται πίσω μου, οι φλόγες μπήκαν μέσα στην αυλή. Η οικογένεια που ζει εδώ επέστρεψε και πλέον ζει χωρίς ρεύμα μέσα στις στάχτες. Χθες έχω έρθει και πάλι με το ζόρι κοιμόμουν όλη νύχτα. Δεν έχει οξυγόνο, δεν έχει τίποτα. Νερό, ρεύμα έχετε? Ρεύμα δεν έχω. Έχω τραβήξει μπαλαντέζα από αλλού, τηλέφωνα τίποτα και δεν... Νερό έσυ προς το πράγμα. Οι αγωνιώδεις στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι την ώρα της μάχης με τις φλόγες είναι νοπές. Οι περιγραφές συγκλονίζουν. Καπλό τίκια εδώ, πού να φύγετε λέει. Και πάμε μέχρι το Μαρούσι, φτάσαμε μέχρι το Μαρούσι και ακούμε στο ράδιο και έγινε το Πεντέλη. Μέχρι να έρθουμε πάνω, είχαν καεί όλα. Όλα. Ειδοποιώ εγώ το 112 να έρθουν να σβήσουν και βλέπει στο Open ο ανιψιός μου στο Μαραθώνα ότι καίγεται τον καράζ μας εδώ στη γωνία και ξεκινάνε και αυτοί από εκεί. Λίγο η πυροσβεστική και μετά τα παιδιά που ήταν εδώ και το έχουμε.